να απαντήσει ότι ναι είναι. Γιατί στην εξουσία αναδείχθηκε η σημερινή κυβέρνηση με τη λαϊκή ψήφο. Χρύσα, να αλλά να επισημάνει όπως έκανε και σε αυτή του τη δήλωση. Είμαστε έτοιμοι, με ειδοποιούν, για τη δήλωση Λεβέντη. Του Βασίλη Λεβέντη. Να τον ακούσουμε. Οι ώρες είναι κρίσιμες. Γιορτάσαμε σήμερα τη δημοκρατία, αλλά με 600.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους και με όλους τους Έλληνες στο 50% κάτω η σύνταξη και ο μισθός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είπε ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποια στιγμή ότι δώσαμε εικόνα ενότητας. Η Ένωση Κεντρών απαντάει. Δεν θέλουμε μόνο εικόνα ενότητας, θέλουμε ενότητα. Αυτές οι ώρες είναι για ενότητα, όχι για εικόνα ενότητας. Διαφέρει η εικόνα από την ενότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να χαλάσω τη στιγμή. Εκείνο πάντως, να ξέρετε, που γύρισα εχθές, ήμουνα στην Αμφιλοχία, μου είπανε 2 χρόνια είσαι στη Βουλή κύριε Λεβέντη, τι έχεις κάνει? Λέω φωνάζω, αλλά δεν ακούγομαι. Με το 153 κάνουν ό,τι θέλουν σαν δικτατορία. Αισθάνομαι άσχημα. Έχω κάνει τόσες προτάσεις, μία δεν ακούσανε. Μία δεν ακούσανε. Και το λέω τέτοια μέρα με μεγάλο παράπονο. Γιατί εγώ δεν μπήκα για να πάρω μισθό. Εγώ μπήκα για να προσφέρω κάτι και αισθάνομαι άσχημα. 2 χρόνια μετά την είσοδό μου, να μην μπορώ να εξηγήσω στον κόσμο τι έχω προσφέρει μέχρι τώρα σαν Βασίλης Λεβέντης. Χρόνια πολλά και εύχομαι του χρόνου να είναι καλύτερη η ίδια μέρα. Μάλιστα, για ενότητα λοιπόν μίλησε ο Βασίλης Λεβέντης, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις, ενώ εξέφρασε το παραπονό του ότι δεν έχει ακουστεί αυτά τα τελευταία 2 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και μάλιστα μίλησε με έντονο, με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση.